Ο Δημήτρης Τάρλου είναι Έλληνας ηθοποιός, μεταφραστής και σκηνοθέτης, καθώς και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Πορεία στην Αθήνα. Γεννήθηκε στις 27 Απριλίου 1966 στην Αθήνα. Μοναδικός γιος του νεοϊορκέζου ζωγράφου Φίλιππου Τάρλου και της αρχαιολόγου και συγγραφέως Μαρίνας Καραγάτσι παππούς του ήταν από την πλευρά της μητέρας του ο λογοτέχνης Μη Καραγάτσης, από τον οποίο ο Δημήτρης Τάρλοου πήρε το όνομά του. Η γιαγιά του, η ζωγράφος Νίκη Καραγάτση, το γένος Καριστινάκη, έχει απεικονίσει το Δημήτριο ως παιδί σε πολλά έργα της. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα και το 1976 ακολούθησε τους γονείς του στην Άνδρο. Είναι μια ιδιαίτερη ε, στιγμή για μένα καθώς η Νίκη Καραγάτση ήταν η γιαγιά μου με την οποία είχα μία πολύ ιδιαίτερη ε, σχέση. Ενώ τον παππού μου τον Καραγάτση, υλικό το οποίο επίσης υπάρχει στο μουσείο, ε, δεν τον γνώρισα, παρά μόνο από διηγήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν από ε, μερικές προσωπογραφίες της, μερικά μοντέλα της, ε, έναν όμορφο νεαρό άντρα και ένα κοριτσάκι, τη Σούλα που ποζάριζε για αυτήν. Είναι μία μικρή τσιγκανοπούλα, με βαθύ βλέμμα, μελαγχολικό, όπως και η ίδια η Καραγάτση, είχε μία μελαγχολία στο βλέμμα της, παρότι όταν γελούσε σχεδόν έπεφτε από τις καρέκλες. Ε, συνεχίζοντας την περιήγησή μας τα έργα της, βλέπουμε δύο νυχτερινά. Ε, το πάνω είναι μία πολύ οικία σε μένα, εικόνα, είναι αυτό που βλέπουμε από τον πατρογονικό μας σπίτι στην Άνδρο. Και από κάτω βλέπουμε ένα νυχτερινό στη Χαλκίδα. Και εδώ ε, ε, βλέπετε δύο έργα από την Άνδρο, με τη μόνη διαφορά ότι στο πάνω έργο έχετε την ε, τύχη ε, να παρακολουθείτε εμένα κάνοντας μία βουτιά. Είναι μία από τις πολλές βουτιές που ζωγράφισε η Νίκη Καραγάτση με θέμα τη δική μου βουτιά στο υπαρξιακό κενό. Εγώ το ονομάζω βουτιά στο κενό αυτό το έργο γιατί πραγματικά έχει κάτι το πολύ σκοτεινό και κάτι το πολύ μεταφυσικό. Ε, εξίσου μεταφυσικό είναι και το κάτω έργο καθώς ο βράχος που βλέπετε στην Άνδρο δεν υπάρχει. Ε, είναι σαν να έχει πέσει από το διάστημα και πάντα αναρωτιόμουν Πώ τη ήρθε να το κάνει αυτό το έργο. Έχει όμω πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει και αυτό μία μεταφυσική άβρα ε, ε, με αυτά τα βαπόρια των οποίων ο καπνό φεύγει έτσι ε, προ τα πίσω στον αέρα και αυτή τη φιγούρα στο προσκήνιο. Εδώ ε, βλέπουμε ορισμένα από τα παλαιότερα έργα της. ένα φωτογραφείο στη Χαλκίδα και από κάτω, επίσης, ένα από τα πιο παλιά έργα της, του 57 Και δεξιά, μία αυτοπροσωπογραφία της, είναι η ίδια στον καθρέφτη, στο δωμάτιό της, στην Άνδρο, εκεί όπου τώρα ε, κοιμούνται τα δύο μου παιδιά. Και φτάνουμε τώρα ε, στην Αθήνα, στην ε, Αθήνα ε, της ε, Χούντας ε, και στο Πολυτεχνείο είναι αυτή η περίοδος. Πάνω βλέπετε μια πολύ μελαγχολική Αθήνα. Σχεδόν μου θυμίζει τη μελαγχολία την ε, τωρινή με όλες αυτές τις γκρίζες πολυκατοικίες που έχουν αγκαλιάσει ασφυκτικά αυτά τα νεοκλασικά, τα οποία καταραίουν. Πολύ σημερινή εικόνα. Και από κάτω είναι οι παλαιές ταραχές που μας θυμίζουν τις νέες ταραχές. Είναι από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Εδώ και πάλι είναι πάνω βλέπετε το υπνοδωμάτιό της στην Άνδρο με τα λίγα προσωπικά της αντικείμενα να κρέμονται στις κρεμάστρες και το ψάθινο καπέλο της που παρέμεινε σε αυτή τη θέση... για πάρα πολλά χρόνια μετά το θάνατό της. Εδώ βλέπετε έναν παλιό καθρέφτη... με λίγα αντικείμενα μπροστά. Τελειώνουμε την περιήγησή μας... εδώ με δύο έργα, το ένα είναι ένα παλιό καφενείο... και από κάτω είναι ένα έργο το οποίο... Έχω την εντύπωση ότι είχε ζωγραφίσει για τον ποιητή Νίκο Καρούζο. Έχει ένα ποτήρι με αλκοόλ, ένα ρολόι σταματημένο και τα αγαπημένα του τσιγάρα. Σαν τε άφιλτρα. Ήταν η εποχή που κάναμε πολύ παρέα με τον Νίκο Καρούζο και ήταν αφιερωμένος σε αυτόν. Ποζάρισα άρεσα κιόλα. Στη γιαγιά μου καθόμουν, στον πατέρα μου δεν καθόμουν. Ε, της κάθισε αρκετές φορές και με φωτογράφησε, με ζωγράφησε. Ε, θυμάμαι λοιπόν έναν άνθρωπο ε, με μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση. Θα έλεγα έναν άνθρωπο μάλλον ε, προσκολλημένο ε, στην παιδική τη ηλικία και ενδεχομένως εκεί να υπήρξε και μια ταύτιση μαζί μου καθώς βλέποντάς με εδώ στην Άνδρο με τις τότε παιδικές μου και αφηβικές μου συντροφιές και παρέες να κουτρουβαλάμε τα σκαλιά, να πηγαίνουμε στο δημοτικό για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για μπάνια, για ιστιοπλοείες. Ε, τη ήρθαν στο μυαλό τα δικά της παιδικά χρόνια και έγινε μία απόλυτη ταύτιση, σαν να επανήλθε σε, σε παιδικά βιώματα δικά της, τα οποία της είχαν λείψει πολύ και τα οποία αποτελούσαν και υλικό έμπνευση, α το πούμε, για την ε, ζωγραφική της, την τέχνη της. Ήταν πολύ αφοσιωμένη στη ζωγραφική της και περνούσε ώρες μέσα στο στούντιό της ε, ζωγραφίζοντας ή βγαίνοντας έξω, όταν ήταν καλά, πριν αρρωστήσει, και ζωγράφιζε στο ύπεθρο. Είχε αμφιβολία για το αν αυτό που έκανε έχει κάποια οποιαδήποτε αξία, όχι για το αν είναι σπουδαίο ή πολύ σπουδαίο, για το αν αξίζει οτιδήποτε. Ερχόταν λοιπόν με ένα εργάκι και... ή ένα προσχέδιο ή ένα σχεδόν ολοκληρωμένο έργο και ρωτούσε πώς σας φαίνεται, της λέγαμε ωραίο ή πολύ ωραίο ή κάτι ανάλογο, ε, και εκείνη όμως ε, έλεγε, εμένα όμως δεν μ' αρέσει, Έπαιρνε ένα ψαλίδι και το έσκιζε. Το έκοβε στη μέση. Τι κάνεις, ε, α, 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 αξία είναι ωραίο, γιατί...